Είναι λοιπόν, να επαναλάβω, τα στοιχεία της πανδημίας, δηλαδή η διασπορά του κορονοϊού, από την 1η Ιανουαρίου του 2021 μέχρι και σήμερα, έχουμε τους 4 νομούς και το σύνολο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Ιανουάριο. Στον Ιανουάριο, που το τέστινγκ δεν ήταν όπως είναι σήμερα, βλέπουμε ότι στις 29 Ιανουαρίου έχουμε το υψηλότερο ποσοστό κρουσμάτων στην Κρήτη, 33. Στις 31 έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων στο Ηράκλειο, 17. 5 10 τα κρούσματα στα Χανιά, είναι η μέρα που κατέγραψαν τα περισσότερα κρούσματα τα Χανιά. 8 το Ρέθυμνο με 8 κρούσματα και 6 τα 23 κρούσματα στο Λασίθι. Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ. Και γιατί το λέω εδώ. Τους πρώτους μήνες του 2021 βλέπουμε ότι τίθεται ένα θέμα με το Λασίθι. Είναι που έχουμε τα πρώτα τοπικά lockdown στη Σιτία, στο Παλέκαστρο και φαίνεται ότι αυτή η έξαρση στο Λασίθι κρατάει περίπου μέχρι τον Φεβρουάριο. Είναι ίσως και η μοναδική έξαρση που καταγράφηκε στο Λασίθι, απόλυτα ελεγχόμενη. Να πούμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου σήμερα είναι η περιοχή με την υψηλότερη εμβολιαστική κάλυψη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και αυτό αποτυπώνεται και στα καθημερινά κρούσματα. Θα πάμε πολύ γρήγορα στο Φεβρουάριο. Δεν θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτούς τους μήνες. Βλέπουμε και πάλι ότι στις 24 του Φεβρουαρίου έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων στην Κρήτη, 86. Και βλέπουμε και τις ημέρες όπου ο κάθε νόμος ξεχωριστά καταγράφει τα περισσότερα κρούσματα. Έχουμε κάνει και τις καμπύλες για να δούμε πώς κινείται η πανδημία ανά νομό. Βλέπουμε λοιπόν ότι και τον Φεβρουάριο η καμπύλη του Λασιθίου είναι πιο ψηλά από τις καμπύλες του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων. Πάμε στο Μάρτιο. Βλέπουμε ότι στο Μάρτιο δεν διαφοροποιείται πολύ η εικόνα. Εξακολουθεί το Λασίθι να έχει μία αυξητική τάση. Μπορεί να βλέπετε τον αριθμό των κρουσμάτων να είναι λιγότερα, όμως στο σύνολο του μήνα βλέπουμε ότι το Λασίθι έχει μία ανωδική τάση, που φαίνεται ότι είναι και ο τελευταίος μήνας όπου ουσιαστικά απασχολεί με τον αριθμό των κρουσμάτων. Να πούμε βεβαίως ότι στο Λασίθι γίνονται και λιγότερα τεστ σε σχέση με το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο και λόγω του πληθυσμού. Πάμε στον Απρίλιο. Λοιπόν, στον Απρίλιο, όπου σιγά σιγά αρχίζει να αυξάνεται και το τέστινγκ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσο αυξάνεται το τέστινγκ, αυξάνονται και τα κρούσματα. Βλέπουμε λοιπόν στις 13 του Απρίλη για πρώτη φορά στην Κρήτη 170 κρούσματα. Εκεί προκαλείται και μια αναστάτωση. Δηλαδή για πρώτη φορά βλέπουμε πάνω από 100 κρούσματα στην Κρήτη. Όμως από τον Απρίλιο και μετά αρχίζει να αυξάνεται και το τέστινγκ στο νησί. Πάμε στον Μάιο, όπου από το Μάιο αρχίζουμε σιγά σιγά να συνηθίζουμε αυτήν την πραγματικότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Μάιο η Κρήτη έχει τις διακυμάνσεις και αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει από το Λασίθι το Ηράκλειο της Κυτάλη όσον αφορά την αυξητική τάση. 11-5 λοιπόν το Μάιο έχουμε 125 κρούσματα στην Κρήτη και βλέπετε εδώ τις ημερομηνίες 25 Μαΐου για το Ηράκλειο και τα Χανιά έχουμε τα περισσότερα κρούσματα, 26 Μαΐου τα περισσότερα κρούσματα είναι στο Ρέθυμνο και 11 Μαΐου τα περισσότερα κρούσματα είναι στο Λασίθι. Πάμε τώρα στο κυρίως πιάτο της δικής μας έρευνας. Αρχίζει σιγά σιγά ο Ιούνιος να μας εκπλήσει. Δεν έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά η τουριστική σεζόν. Ο Ιούνιος είναι ένας καλός μήνας επιδημιολογικά για την Κρήτη με αυξημένο τέστινγκ. 11 Ιουνίου δηλαδή έχουμε τα περισσότερα κρούσματα που καταγράφονται στην Κρήτη, είναι 69 και βλέπουμε και πάλι τις ημέρες ξεχωριστά για τον κάθε νομό ξεχωριστά. 1η και 3η Ιουνίου έχουμε 26 κρούσματα στο Ηράκλειο, 1η Ιουνίου 29 κρούσματα στα Χανιά, 30-22 κρούσματα στο Ρέθυμνο και 2-6 κρούσματα στο Λασίθι. Μπαίνουμε στον Ιούλιο, όπου εκεί αρχίζει να αποτυπώνεται και η πρώτη μεγάλη έξαρση στην Κρήτη. Βλέπουμε και την καμπύλη που αρχίζει να έχει μία ανωδική τάση και βλέπουμε ότι η ανωδική τάση έχουν όλοι οι νομοί με εξαίρεση τον Λασίθι που έχει μικρές διακυμάνσεις όσον αφορά τα ποσοστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι τον Ιούλιο έχουμε αυτό το 356, δηλαδή 356 κρούσματα. Είναι η πρώτη φορά που αρχίζει η Κρήτη να μπαίνει πολύ δυνατά στο κάδρο της επιδημιολογικής μελέτης σε επίπεδο χώρας. Αρχίζει λοιπόν αυτή η μεγάλη αύξηση και μάλιστα τον Ιούλιο είναι αντιστρόφως ανάλογη από άλλες περιοχές της χώρας όπως την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο ελεγχόματα. 31 Ιουλίου έχουμε 166 κρούσματα στο Ηράκλειο. Την ίδια ημέρα 116 στα Χανιά. 8 Ιουλίου έχουμε 119 στο Ρέθυμνο
και 20 Ιουλίου 35 στο Λασίθι. Όμως εδώ έχουμε κάτι το οποίο οφείλουμε να το πούμε. Τον Ιούλιο, ο πρώτος νομός που αρχίζει να δείχνει μία εκθετική αύξηση των κρουσμάτων είναι η Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Και σταδιακά αρχίζει αυτός ο αριθμός των κρουσμάτων να επεκτείνεται σε ολόκληρη την Κρήτη, με εξαίρεση το Λασίθι που εξακολουθεί να έχει μία σταθερή πορεία. Αν δούμε όλες τις εξάρσεις της πανδημίας στην Κρήτη, βλέπουμε ότι συνήθως η Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου είναι αυτή που ανεβάζει το δείκτη στο Ρέθινο και σιγά σιγά αυτοί οι δείκτες επηρεάζουν και την υπόλοιπη Κρήτη. Σε καμία περίπτωση δεν στοχοποιούμε το Ρέθινο, είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα. Πάντοτε από έναν νομό θα ξεκινήσει κάτι για να επεκταθεί. Άλλωστε, η Κρήτη είναι ένα νησί και δεν έχει σύνορα που απαγορεύουν τη μετακίνηση. Πάμε τώρα στον Αύγουστο. Ο Αύγουστος, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, είναι ο μήνας όπου αυτή τη στιγμή στην ιστορία αυτής της πανδημίας όσον αφορά την Κρήτη, είναι ο δυσκολότερος μήνας για το νησί. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τις νοσηλίες να εκτοξεύονται πάνω από 230 και τις κλινικές ΜΕΘ, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θυμάστε τότε μονάδες εφραγμάτων που μετατρέπονται σε μονάδες για COVID και βλέπουμε και τις πρώτες μετακινήσεις ασθενών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Δεν έγινε ιδιαίτερα αντιληπτό στην κοινωνία αυτό. Γιατί? Γιατί ήταν ο Αύγουστος, ήταν ο μήνας των διακοπών. Όσοι ήθεστε τον Αύγουστο, οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται διακοπές αποφεύγουν να έχουν και μία καθημερινή ενημέρωση για τα στοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις 10 Αυγούστου η Κρήτη έχει 554 κρούσματα. Είναι αριθμός ρεκόρ, είναι αριθμός ρεκόρ μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα ποτέ δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, το καταφέρει σε εισαγωγικά βεβαίως, να πλησιάσουμε αυτόν τον αριθμό. 12 Οκτώβου έχουμε 278 κρούσματα μόνο στο Ηράκλειο. 10-181 στα Χανιά. Στις 17 Οκτώβου αρχίζει το Ρέθυμνο σταδιακά να πέφτει. Και το Λασίθι εξακολουθεί να έχει μία σταθερή πορεία. 18 Οκτώβου είναι τα περισσότερα κρούσματα στο Λασίθι. Να σας πω ότι ο Αύγουστος είναι και ο μήνας που φέρνει τα πρώτα τοπικά lockdown στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς μουσική τα μπαρ και ξεκινάει αυτό το mini lockdown από το Ρέθυμνο για να επεκταθεί σε Χανιά και Ηράκλειο. Το Λασίθι εξακολουθεί να παραμένει αλόβητο. Πάμε στο Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που σιγά σιγά η Κρήτη αρχίζει να πέφτει για να ανεβαίνουν περιοχές όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. 190 τα κρούσματα, 2 του Σεπτέμβρη στην Κρήτη, 92 του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, 1 του Σεπτέμβρη 41 στα Χανιά, 42 στο Ρέθινο και 3 του Σεπτέμβρη 30 στο Λασίθι. Και πάμε στον Οκτώβριο, όπου αρχίζει σιγά σιγά να έρχεται μία νέα έξαρση που σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει την δυναμική της έξαρσης του Αυγούστου. Βλέπουμε πλέον ότι εδώ οι καμπύλες δεν διαφοροποιούνται από νομό σε νομό με εξαίρεση το Λασίθι, που μάλιστα τον Οκτώβριο πάει και σε σχεδόν επιπέδωση των κρουσμάτων. Βλέπουμε λοιπόν τον Οκτώβριο έχουμε στις 30 Οκτωβρίου το ρεκόρ των 123 κρουσμάτων και βλέπουμε και τις ημέρες όπου ο κάθε νομός ξεχωριστά έχει τα περισσότερα κρούσματα. Και φτάνουμε στο Νοέμβριο, όπου ο Νοέμβριος είναι ο δεύτερος, το Νοέμβριο που μας πέρασε, είναι ο δεύτερος δυσκολότερος μήνας της πανδημίας για το 2021 μετά τον Αύγουστο. Δείτε λοιπόν εδώ, έχουμε 29 εντεκάτου 337 κρούσματα στην Κρήτη. Είναι σχεδόν 170 λιγότερα από τον αριθμό του Αυγούστου. Να σας πω όμως ότι τον Νοέμβριο έχουμε και ένα διαφορετικό δεδομένο. Έχουμε σχεδόν διπλάσια τεστ από αυτά που γίνονται τον Αύγουστο, γιατί υπάρχει αυτή η πλατφόρμα των ανεμβολίας των πολιτών που δύο φορές την εβδομάδα ενημερώνουν. Άρα ανεβαίνουν και η βάση δεδομένων αυτής της επιδημιολογικής εικόνας. 30 Νοεμβρίου έχουμε τα 208 κρούσματα στο Ηράκλειο και δείτε πώς και πάλι ξεκινά αυτή η αύξηση. Ο πρώτος νομός που το Νοέμβριο αρχίζει να τζιμπάει είναι και πάλι το Ρέθινο, 23 Εντεκάτου, μαζί με τα Χανιά. Αυτή η έξαρση φτάνει πολύ γρήγορα στο Ηράκλειο, εξακολουθεί όμως να παραμένει σταθερή και ελεγχόμενη η εικόνα στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Και δείτε λίγο εδώ, βλέπουμε την εικόνα, βλέπουμε τις καμπύλες, πώς ουσιαστικά εκτοξεύονται, θέλω να το δούμε αυτό, από τον Ιούλιο μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη, βλέπουμε την αύξηση της καμπύλης,
Έχουμε την επιπέδωση και τη μείωση για να φτάσουμε στο Νοέμβριο και να ξαναδούμε την αύξηση που σε καμία περίπτωση όμως δεν φτάνει την αύξηση του Αυγούστου. Και εδώ έχουμε την συνολική εικόνα της Κρήτης. Μέχρι και σήμερα από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους του ΕΟΔΗ στην Κρήτη έχουν εντοπιστεί 41.836 κρούσματα. Από αυτά το 50% σχεδόν είναι στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου που έχει και το 50% του πληθυσμού του νησιού. 20.400 στο Ηράκλειο, 10.035 στα Χανιά, 8.267 στο Ρέθινο και 3.134 στο Λασίθι. Αν βγάλουμε ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο νομός που έχει χτυπηθεί περισσότερο όσον αφορά πάντοτε τον αριθμό των κρουσμάτων είναι η περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, που ουσιαστικά ενώ έχει το 50% του πληθυσμού των Χανίων, είναι πολύ κοντά στα κρούσματα και δείτε και το θαύμα του Λασιθίου. 3.134 τα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Στο Ηράκλειο 20.400 τα κρούσματα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ηράκλειο είναι και το 50% του ελληνικού πληθυσμού. Αυτή είναι η εικόνα της πανδημίας. Να με βοηθήσουν οι συνάδελφοι, γιατί ο Μιχάλης ο Παραβολιάσης από τα γραφικά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Εδώ βλέπουμε τους καλύτερους και τους χειρότερους μήνες ανανομώς στην Κρήτη. Το πράσινο είναι οι λεγόμενοι καλοί μήνες, το κόκκινο είναι εξαιρετικά άσχημοι μήνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην περιφερειακή ενότητα τον Ιανουάριο η νομή Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου είναι σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με το Λασίθι. Είναι αυτή η πρώτη έξαρση του Λασιθίου που έφτασε πολύ ελεγχόμενα όμως μέχρι και τα μέσα του Μάρτη, για να φτάσουμε στον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο, όπου ουσιαστικά είναι οι χειρότεροι μήνες όσον αφορά τα κρούσματα για τους τρεις μεγαλύτερους νομούς της Κρήτης, δηλαδή το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθινο. Και κατ' επέκταση είναι και οι τρεις χειρότεροι μήνες για ολόκληρη την Κρήτη. Αυτά είναι τα δεδομένα. Βρισκόμαστε λοιπόν μία ανάσα πριν τις γιορτές και η εικόνα των κρούσματων στην Κρήτη είναι περίπου στο 60% της χειρότερης εικόνας των κρουσμάτων τον Αύγουστο, που τα κρούσματα φλέρταραν με τα 600 για μία και μόνο ημέρα. Αυτό βεβαίως αποτυπώνεται και με τις νοσηλίες. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Λιονί. Τι συμπέρασμα μπορεί να βγει από αυτό? Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάτε, εξαιρετική προσπάθεια που κάνετε, αλλά θα ήθελα... Θυμάμαι έναν πολύ σημαντικό καθηγητή, αείμνηστο Μακαρίτης. Καταρχήν να πω ότι είναι η αριθμή του ΕΟΔΗ. Ναι. Απλά συλλέξαμε τους αριθμούς. Θυμάμαι όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής, που η πρώτη δοκιμασία που μου επέβαλε ο Μακαρίτης, καθηγητής και ακαδημαϊκός Δημήτρης Τριχόπουλος, ήταν να συγκρίνω αριθμούς. Θυμάμαι τότε για την υπατήτηδα Α ανάμεσα σε διαφορετικούς νομούς της Ελλάδος. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορούν να συγκριθούν, να συγκριθεί το μέγεθος της προσβολής ενός νομού με βάση απόλυτους αριθμούς. Βεβαίως. Χρειαζόμαστε ζυγιασμένους αριθμούς. Γιατί είναι αλήθεια ότι οι πληθυσμοί από νομό σε νομό διαφέρουν ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού. Δηλαδή έχουμε νομούς όπως είναι ο νομός του Ηρακλείου που η γύρανση είναι μικρότερη από το νομό Ρεθύμνου. Είναι λογικό λοιπόν ότι οι πληθυσμοί με υψηλότερη γύρανση και μάλιστα αν σκεφτεί κανένας και το ποσοστό των ανεμβολιάστων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα να δίδει πολύ περισσότερες μολύνσεις αλλά και πολύ περισσότερες παραπομπές και σοβαρή λίμωξη. Να πούμε βέβαια ότι το Ρέθινο είναι και ο νομός που έχει τη μικρότερη εμβολιαστική κάλυψη σε σχέση με τους υπόλοιπους τρεις νομούς της Κρήτης. Αν με ρωτάτε τι θα με ενδιέφερε, βεβαιότατα θα ακούσετε και από τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο και την πρόταση που σήμερα βέβαια ο ΕΟΔΗ τρέχει για τις οροεπιδημιολογικές μελέτες, επαναλαμβανόμενες μελέτες. Αυτό που θα ενδιέφερε πολύ περισσότερο τα δεδομένα, η ανάλυση τους, είναι κυρίως ως προς τον αστικό και αγροτικό πληθυσμό, γιατί αν ζυγιάσει κανένας τις περιπτώσεις προσβολής, αυτό που ακούγεται ως γνωστό σαν κρούσματα, θα εξετάσει πού πραγματικά είναι η μεγαλύτερη προσβολή. Είναι πολύ πιθανόν και λόγω καθαρά συνθήκων ή συμμόρφωσης στα μέτρα, πιθανόν να είχαμε πολύ περισσότερες προσβολές σε κάποιες αγροτικές περιοχές. Άρα η συσσόρευση σε αστικές ή σε αγροτικές περιοχές από τη μια μεριά. Και μάλιστα θα ενδιέφερε πάρα πολύ για να δούμε ιδιαίτερα τις νοσηλίες αλλά και τους θανάτους
κυρίως σε άτομα με πολύ ψηλή ευαλωτότητα. Εγώ μπορώ να σας βοηθήσω, αν θέλετε, σε έναν συγκεκριμένο αριθμό. Μέσα στον Αύγουστο, κάποια στιγμή, είχαμε φτάσει 227 νοσηλίες στα νοσοκομεία της Κρήτης και σχεδόν στα όρια της μονάδας εντατικής θεραπείας. Σήμερα, ας πούμε, με αυτή την έξαρση του Νοεμβρίου, οι νοσηλίες δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ, τουλάχιστον τις τελευταίες 10 ημέρες, τις 125 και στις ΜΕΘ τις 25. Θα ήθελα μόνο ακριβώς να πω ότι το δυσκολότερο δεν είναι να βγάλει κανένας αριθμούς, αλλά είναι να τους ερμηνεύσει. Έτσι ακριβώς. Να τους ερμηνεύσει. Και έτσι θα μου επιτρέψετε, για να μιλήσουν και οι συνάδελφοί μου, ότι προγνωστικά μοντέλα, μόνο με αριθμούς, ακόμη και ζυγιασμένους, χωρίς ουσιαστική ανάλυση, αναδιαμέρισμα, αναηλικιακή ομάδα, αναευαλωτότητα, αλλά και ακόμη ως προς τον αριθμό της εμβολιαστικής κάλυψης, είναι πολύ δύσκολο να Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι, για να το επαναλάβω, για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Είναι τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έτσι όπως καταγράφονται με τις εξάρσεις. Βεβαίως και δεν είμαστε ειδικοί να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα. Αυτά είναι όμως τα δεδομένα του ΕΟΔΗ και προσπαθήσαμε να δούμε ποιες είναι οι μέρες και οι μήνες όπου υπήρχε μια έξαρση στην Κρήτη. Βεβαίως, εσείς οι επιστήμονες είστε αυτοί που μπορείτε να αναλύσετε πολύ πιο διεισδυτικά όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό που χρειαζόμαστε όμως για το μέλλον, γιατί περισσότεροι από τους τηλεθεατές ρωτάνε και τι κάνουμε τώρα και πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται κανένας να έχει, και η βοήθεια εδώ το ΕΟΔΗ και ο κύριος Ουρβίνος θα μιλήσει, είναι να έχουμε δεδομένα κυρίως ως προς την εμβολιαστική κάλυψη, ένα δεδομένο, αλλά και την νόσηση, δηλαδή φυσική και τεχνητή, ας την πούμε, ανοσία, ανά διαμέρισμα, ανά γεωγραφική ενότητα. Ενδοχώρα, αστικό κέντρο. Ακριβώς, και ακόμη με βάση τα δεδομένα αυτά, δηλαδή εμβολιαστική κάλυψη ως προς σύνδεση του πληθυσμού, ως προς τη γεωγραφία και τον τόπο, αλλά και δεδομένα που θα συνδυάζουν εμβολιαστική κάλυψη με φυσική νόσηση, μπορεί σήμερα πάρα πολύ εύκολα, και είναι έτοιμα τα πακέτα, τα λογισμικά, να σου κάνει εύκολα πρόγνωση για το πού θα πάει η πανδημία στην Κρήτη και στο συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα. Κύριε καθηγητά, κύριε Σουρβίνο, είστε και πολλοί καθηγητές, άρα θα λέω και το επώνυμό σας για να μην μπερδευόμαστε. Θέλω το δικό σας σχόλιο για αυτήν τη χαρτογράφηση της πανδημίας. Σε καμία περίπτωση, το επαναλάβω, είναι η ανάλυση των αριθμών. Δεν διεισδύουμε, είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε γιατροί. Ωραία. Θα συμφωνήσω εγώ με τον καθηγητή, τον κύριο Λιονί, για το θέμα της ποιοτικής ανάλυσης των στοιχείων που παρατίθενται. Σε αυτή τη φάση θα σας κάνω μια περιγραφική ανάλυση της σύνοψης που κάνετε για το 2021 σχεδόν ολόκληρο. Εγώ θα μιλήσω από πλευράς γονιδιωματικής και θα δείτε ότι οι χαρακτηρισμοί των στελεχών ως υψηλής ανησυχίας ή ενδιαφέροντος επιβεβαιώθηκαν πλήρως στα γραφήματα που δείξατε. Αναφερθήκατε για τον μήνα Ιανουάριο για μια έξαρση στο νομό Λασιθίου. Αν θυμάστε, τότε υπήρχε μια συρροή σε ένα σχολικό συγκρότημα στον Άγιο Νικόλαο αφενός και μια άλλη συρροή στην περιοχή της Ιτίας. Παλέκαστρο που επηρέασε μετά τη Ιτία και μετά φτάσαμε και στον Άγιο Νικόλαο, όπου ουσιαστικά τότε μπαίνει και το πρώτο mini lockdown σε τρεις περιοχές του Λασιθίου. Ακριβώς. Γίνεται όμως μια πολύ καλή προσπάθεια από τις τοπικές κόμοι και τουλάχιστον η διασπορά, και οι δύο διασπορές, αλλά ειδικά στο σχολικό συγκρότημα. Μάλλον ήταν πιο δύσκολο να ανοιχτεί, γιατί είχαν εμπλακεί και γονείς και ενήλικες. Τελικά και οι κάτοικοι έδειξαν πολύ καλή πειθαρχία και σε σύντομο χρονικό διάστημα περιορίστηκε. Προς το τέλος του Ιανουαρίου έχουμε στην Κρήτη την άφιξη του πρώτου στελέχους ανησυχίας της Δέλτα, του στελέχους Α. Είναι το λεγόμενο Βρετανικό στέλεχος. Η ανείχνευση αυτή γίνεται αρχικά σε κάποιες εστίες στο νομό Ηρακλείου και για να μην κουράζω και τους τηλεθεατές, υπάρχει μια σταδιακή, σταθερή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων που ανήκουν στο στέλεχος Α και σταδιακή αντικατάσταση του προηγούμενου πανδημικού στελέχους, της Γουχάν κυρίως. Αυτή η μετάβαση πήρε περίπου 2 μήνες και γι' αυτό το διάστημα Φεβρουάριος-Μάρτιος έχουμε μια σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων, η οποία αρχίζει και πιέζει το σύστημα υγείας. Ο κύριος Διαμαντής Κωστερίδης, ο συνάδελφος, ο αγαπητός, θα σας εξηγήσει τι πίεση δέχτηκε η κλινική του και το νοσοκομείο γενικότερα.
Μπαίνουμε σε περίοδο ύφεσης, ξεπερνάμε το Πάσχα, μπαίνουμε στο Μάιο, οι καμπύλες πηγαίνουν καλύτερα, όπου ξαφνικά στο τέλος Μαΐου, 29 Μαΐου θυμάμαι, αρχίζουμε και ανοιχνεύουμε ξαφνικά μαζικές εστίες ενός νέου στελέχους με άλλα χαρακτηριστικά. Και αν μπορούμε, μπορούμε να βλέπουμε ξανά τις κάρτες, γιατί χαίρομαι που η επιστημονική σας κατάρτιση επιβεβαιώνει αυτή την πορεία των αριθμών. Γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να τους συγκεντρώσουμε και να αρχίσουμε να μετράμε. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ, πρέπει να πω. Παρότι δεν είδα τα γραφήματά σας, γιατί μέσω Skype δεν προβάλλονται. Η περιγραφή σας όμως και μόνο ήταν εξαιρετική. Τέλος Μαΐου, λοιπόν, αρχίζουμε και ανοιχνεύουμε στο εργαστήριο μαζικά κρούσματα ενός νέου στελέχους, το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι το στέλεχος Δέλτα. Δεν πιστεύουμε στα αποτελέσματά μας στην αρχή στο εργαστήριο. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα πουθενά τέτοια μαζική ισορροή κρούσματων στελέχους Δέλτα. Αν να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι το πρώτο δίμηνο Απρίλιο-Μάιο είχαμε σε όλη τη χώρα ένα μονοψήφιο αριθμό κρούσματων, περίπου 4-6, αν θυμάμαι καλά, τα οποία ήταν τελείως σποραδικά και δεν είχαν καμία επέκταση. Ξαφνικά στο Ηράκλειο βλέπουμε 8, 20, 35, 68 και πήγαινε ραγδαία. Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι η διασπορά του Δέλτα έλαβε χώρα μέσα σε 2-3 εβδομάδες maximum. Από Λασίθη μέχρι Χανιά είχε κατακλειστεί, είχε επικρατήσει το στέλεχος Δέλτα του στελέχους Α, το είχε εκτοπίσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τέτοια επικράτηση στελέχους σε μέτρηση ταχύτητα. Και αυτό αποτυπώνεται και στις καμπύλες που εμείς παρουσιάσαμε, την απίστευτη εκτόξευση των κρουσμάτων μέσα σε 10-15 ημέρες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το σύστημα λοιπόν αρχίζει να εμφανίζει αυξημένο αριθμό κρουσμάτων τον Ιούνιο, όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Καταλαβαίνω ότι οι καμπύλες που δείχνουν ότι αντίστοιχα τα κρούσματα ανεβαίνουν και πιέζουν και πάλι τα νοσοκομεία μας, το σύστημα υγείας. Πάλι ο κύριος Κοφτερίδης θα με επιβεβαιώσει και θα δώσει και τα δικά του στοιχεία που είναι ακριβέστερα ακόμα. Στον Αύγουστο φτάνουμε σε ένα απόλυτο πικ. Να μου επιτρέψετε μια παρένθεση επίσης, να επισημάνω ότι η συντηρητική πλειοψηφία των κρουσμάτων με το στέλεχος Δέλτα δεν είναι τουρίστες, δεν είναι ξένοι, είναι Έλληνες. Βεβαίως. Δεν οφείλει λοιπόν στον τουρισμό, οφείλει όμως στις μετακινήσεις. Έχει αφή η απαγόρευση των μετακινήσεων. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που αρχίζουν και ταξιδεύουν στο εξωτερικό και πηγαίνουν έρχονται. Να μου επιτρέψετε να μοιραστώ ένα στοιχείο που βρήκαμε μαζί κυρίως στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την γονιδηματική ανάλυση. Το στέλεχος Δέλτα που επικράτησε στην Κρήτη, συγκρινόμενο με τα υπόλοιπα στελέχη Δέλτα πάλι της υπόλοιπης χώρας, έχει μια πολύ σημαντική διαφορά και δείχνει ότι είναι το πρωτότυπο, είναι πολύ κοντά στο πρωτότυπο ινδικό στέλεχος και προέρχεται από την Ευρώπη. Το στέλεχος Δέλτα που επικράτησε στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα είναι ένα μείγμα και έχει άλλη μια διαφορετική γονιδιακή σύσταση. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το στέλεχος Δέλτα στην Κρήτη, χωρίς αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αν είχε διαφορά στην ταχύτητα διασποράς ή όχι. Είδαμε ούτως ή άλλως ότι και η χώρα στο τέλος του καλοκαιριού είχε κατακλειστεί κατά 100% από το στέλεχος Δέλτα. Η επιθετικότητά του λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη μεταδοτικότητα, επιβεβαιώθηκε πλήρως με πρώτο παράδειγμα για τη χώρα μας, την Κρήτη. Στη συνέχεια κάθε κύμα εμφανίζει και την ύφεσή του. Φτάνουμε στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, βλέπουμε μια καθοδική πορεία, μια αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, όμως εκεί και μετά στον Νοέμβριο έχουμε αρχίσει, μπαίνουμε σε άλλες δραστηριότητες, ο καιρός έχει μεταβληθεί και ειδικές κλιματολογικές συνθήκες, αρχίζουν δραστηριότητες σε εσωτερικούς χώρους. Και ακολουθούμε και εμείς το πρότυπο της ισπηρωτικής Ελλάδας και αρχίζουν τα κρούσματα να παίρνουν πάλι την ανηφόρα. Αυτή τη στιγμή, έχοντας μέσα στο Νοέμβριο έναν αριθμό 335 κρούσματα σε μία ημέρα στην Κρήτη, θα μπορούσαμε μέσα στο χειμώνα, που όπως ορθά λέτε είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, να αποφύγουμε κάτι αντίστοιχο του Αυγούστου με διαφορετικές όμως συνθήκες, γιατί στο χειμώνα έτσι κι αλλιώς είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας.
Να πω μια ειδοποιώς διαφορά που συνέβη από τον Σεπτέμβριο και παρατηρήθηκε καλύτερα το επόμενο διάστημα, Οκτώβριο και μετά, είναι η εμβολιαστική κάλυψη της Κρήτης. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Το στέλεχος Δέλτα βρήκε την Κρήτη ανεμβολίαστη, να το πω πολύ απλοϊκά. Τα ποσοστά μέχρι τον Μάιο. Και τον Ιούνιο θα σας έλεγα, ήταν χαμηλά. Οι συρροές που βλέπαμε των κρουσμάτων Δέλτα, οι οποίες δεν οφείλονταν ούτε σε κορονοπάρτι, ούτε σε διασκεδάσεις, μιλάμε ότι υπήρχαν μεταδόσεις σε χώρους εργασίας, σε απλοϊκές κοινωνικές δραστηριότητες και επαγγελματικές. Δεν ήταν δραστηριότητες που έπρεπε κανείς να περιχαρακώσει, να απαγορεύσει το βράδυ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούσε λοιπόν να σταματήσει. Εκεί θεωρώ ότι έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια από την υγειονομική περιφέρεια, τους τοπικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση, τους ιατρικούς συλλόγους των νομών, από όσο γνωρίζω, και όλους τους φορείς που ενεπλάκησαν. Και εκεί ανέβηκαν σε σημαντικό βαθμό η εμβολιαστική κάλυψη και κυρίως, νομίζω, αυτό θα μας το επιβεβαιώσουν και οι συνάδελφοι, στις ηλικίες που έχουν μια ευπάθεια ακόμα περισσότερο για να νοσήσουν και να χρειαστούν περίληψη σε υγειονομική μονάδα. Κύριε Σουρβίνο, επειδή πρέπει να πάω σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω πολύ γρήγορα ένα σχόλιο από τον κύριο Κοφτερίδη, αν αυτές οι εξάρσεις στην Κρήτη μέσα στο 2021 αποτυπώνονται και σε αριθμό νοσηλιών. Τυχάνει να σας είχα καλέσει μέσα στον Αύγουστο και θυμάμαι τότε, κύριε Κοφτερίδη, που μου λέγατε έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ιούλιο και Αύγουστο. Και βεβαίως δεν συνέβαινε μόνο στο Πανεπιστημιακό, συνέβαινε σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης αυτό. Πράγματι, κάθε φορά που υπάρχει αύξηση των ανθρώπων που νοσούν, υπάρχει και αντίστοιχα πίεση στο υγειονομικό σύστημα. Σίγουρα κάθε φορά που είχαμε την έξαρση αυτή που παρουσιάσατε με τα πολύ ωραία αυτά γραφήματα, κάθε φορά το νοσοκομείο, κάθε φορά η κλινική κορονοϊού, είχε την αντίστοιχη αύξηση των νοσηλιών της. Θυμάστε έναν αριθμό ρεκόρ στην κλινική COVID, έτσι. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχαμε φτάσει μέχρι τους 70, περισσότερες από 70 ασθενείς να νοσηλεύονται στην κλινική κορονοϊού. Και μιλάμε για μία μόνο κλινική της Κρήτης, την κλινική COVID στο Παγνί. Ναι,